Αυστεία συνεχίζεται σε όλα μας. Εσύ δεν έχεις βιώσει ποτέ αυστεία? Δεν το έμαθα, ρε Χριστιανά μου, αν το έχω βιώσει. Εγώ, ρε, εντάξει, δεν το έχω μάθει. Με, είναι κόσμος που το έχει μάθει. Και να έχεις μάθει εσύ. Ναι. Και να έτυχε, δεν το έχω μάθει. Ναι. Είχα όμως υποψιαστεί κάτι. Και? Δεν πρόλαβε να γίνει. Χώρισες. Χώρισες. Ναι, εννοείται. Ναι. Δεν πρόλαβε να γίνει. Δεν συγχωρώ. Άτε τώρα. Έντατε τώρα. Χριστιανά, μου δεν γίνεται να μου βάζετε να με τσέταρ και να μην με αφήνετε να το φάω πίσω. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Σε σημάδια, ας πούμε, να μου πήρε παιδί μου ψέματα ότι θα μείνω σπίτι σήμερα και δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι. Αρχίζει να αλλάζει. Ενώ ήταν να πάει κάπου αλλού. Να νιώθεις ότι άλλαξε η συμπεριφορά του, δεν είναι η ίδια συμπεριφορά του. Και να περνάς από το σπίτι και να το βλέπεις μέσα στο καράζ να ξεκινά το αυτοκίνητο να φύγει. Εγκατεβαίνεις κάτω στην την ώρα. Φυσικά κατεβαίνεις, δεν κατεβαίνεις. Κατέβει και ψέματα. Και λέει ψέματα. Και να κατεβείς να κάνεις τι. Να χωρίσεις. Και να πεις τι. Να χωρίσεις. Ότι τέλος, ναι. Υπάρχει λόγος. Τι εννοείς. Δηλαδή να πεις να σε κοροϊδεύει. Όχι. Να προλάβεις να μην κάνει και την απιστία και να το χωρίσεις κιόλας. Δεν βγεις χωρίς να το πεις. Με γεια σου, με καλώς. Θα πάω στο φούρνο, θα πάω στο περίπτερο. Εντάξει, παίρνεις τα κινητά μετά και γίνεται ένα καλή ρεζίλια. Μια καταγραφή μετά. Βλέπεις το chat με τους καταγραφή όλων των περιστατικών. Συζητούσαν καιρό πριν για το συγκεκριμένο άτομο. Για τη συγκεκριμένη, ας πούμε, συνάντηση. Ναι, βλέπεις το chat λέει, με τους φίλους σου, με τους φίλους του. Με τους φίλους του. Ή με τις φίλες της. Βλέπεις ότι συζητούσαν εδώ και καιρό για το συγκεκριμένο άτομο.